Με την ευρωπαϊκή κοινότητα να στρέφεται σταθερά προς μια οικολογική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά και τον τουρισμό, όπως όλα δείχνουν μια τέτοια λογική δημιουργεί ένα νέο ρεύμα τουριστών που επιλέγουν τουριστικές μονάδες για τις διακοπές τους με βάση το οικολογικό τους αποτύπωμα. Είναι γεγονός ότι στην Κρήτη έχουν πάρει πιστοποίηση ως πράσινα ξενοδοχεία γύρω σε 125 επιχειρήσεις, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο και αυτές οι πιστοποίησεις είναι, κά, είναι κάτι το οποίο κοιτάζει οι σύγχρονοι τουρίστες ε, ως ένα πλεονέκτημα προτού κάνουν την επιλογή τους για τις διακοπές τους. Η Κρήτη σε αυτή την πορεία δείχνει ότι κάνει δειλά αλλά σταθερά βήματα, καταγράφοντας ήδη μεταξύ της Μάλτας και της Κύπρου τα υψηλότερα ποσοστά ξενοδοχείων με την πράσινη σήμανση, ένδειξη ότι έχουν πάψει να χρησιμοποιούν πλαστικά μια χρήση. Είναι πάρα πολλοί τουρίστε, ειδικά οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη του όλε τι παραμέτρου. Ε, ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ελλάδα τα πλαστικά μια χρήση, σύμφωνα με μία μελέτη που έκανε η ΒΒΕΦ, ε, σαν μεσοόρο, ο κάθε πολίτη στην Ελλάδα παράγει γύρω στα 68 κιλά πλαστικά μια χρήση. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, περπατάμε και δίπλα μα περπατάει ένα πλαστικό ομοίωμά μα. Ε, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ευθυγραφή. Σε αυτή τη λογική, η εφαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματο που απευθύνεται σε ξενοδοχειακέ μονάδε αλλά και εστίαση παρέχει μέσω του Επιμελητηρίου Ηρακλείου το software στι επιχειρήσει, προκειμένου οι επαγγελματίε του χώρου, πέρα από την αναβάθμιση στο οικολογικό του αποτύπωμα, να γνωρίζουν και τα οικονομικά οφέλη που θα του αποδώσει σε βάθο χρόνου η αντικατάσταση των μια χρήση πλαστικών. Έχουμε ένα software μέσα στην πλατφόρμα του έργου, στο οποίο μπορεί ο καθένα να. Να βάλει την κατανάλωση των πλαστικών μια χρήση, να του βγάλει εναλλακτικέ λύσει, δηλαδή αντί για πλαστικά πιάτα, χάρτινα ή ε, πολλαπλών χρήσεων, ε, να δει το περιβαλλοντικό κόστο, δηλαδή αν δημιουργείται κάποια ρήπανση, αλλά και το κόστο το οικονομικό. Και τι οικονομικό όφελο θα έχει σε, σε μεταγενέστερο στάδιο.